Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποιον συναντήθηκε, λέτε, για δέτε. Δεν μπόρεσα ποτέ να πω το όνομα αυτού του ανθρώπου στη ζωή μου, έτσι. Είναι ο Μπιόρν Ούλβιρς. Τον Μπιόρν μπορώ, το υπόλοιπο δεν μπορώ. Ούλβιρς. Συναντήθηκε με τον Μπιόρν, τέλος πάντων, τον Άμπα. Πες τον Άμπα να τελειώσουμε. Ναι, τον Άμπα. Σας ξέρουμε και το όνομα. Συναντήθηκε με τους Άμπα, λοιπόν, ή με ένα μέλος των Άμπα, τέλος πάντων, ο Κυριάκος. Αυτά είναι τα τυχερά του να είσαι πρωθυπουργός, γιατί όλοι λατρεύουμε τους Άμπα και βέβαια η συνάντηση αυτή, η κορυφής, είχε συνέπειες. Διαλύθηκαν οι Άμπα. Όχι, δεν διαλύθηκαν οι Άμπα. Νομίζω γιατί να είσαι τόσο κακό. Όχι, ήθελα ρωτήσω κι εγώ. Το αντίθετο, αναβίωσαν οι Άμπα προκειμένου να τιμήσουν τον Κυριάκο μας που συναντήθηκε μαζί τους. Ναι, ναι, σε αποκλειστικότητα έχουμε το καινούριο CD. Μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, οι Άμπα κυκλοφορούν έναν δίσκο αφιερωμένο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμπα, ο Άμπαλος. Σουηδία γίναμε. Νότ.